Έχουμε την έναρξη του παιχνιδιού, ένα παιχνίδι για τον όμιλο της Παρασκευής. Οι Γιώμα Τζούνιος αντιμετωπίζει τους Αγιανιώτες, εδώ στον Ταλούζα 6x6. Πάμε στο κέντρο. Πολύ όμορφα αλλάξει παιχνίδι ο Σπύρος. Τους ξαναπήρε τώρα. Γύρισε όμορφα, πέρασε, κάτσε την μπάλα, έσπασε. Μεγάλη ευκαιρία εδώ πέρα. Δεν θα τελειώσει όπως η φάση. Σπουδαία επέμβαση του Καριατλή, ο οποίος κρατάει το 0 για την ομάδα του. Θα σουτάρει, μπάλα θα περάσει. Ο Καριατλής θα πέσει στη γωνία του και θα μαζέψει. Πολύ ωραία επέμβαση. Μάτλεμο το σουτ. Σπουδαία επέμβαση του Βαγγέλη. Παίξει πίσω στο Μάτλεμο, ρηπάσα στην περιοχή. Κώστας γύρισε, πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε τον γκολ. Ο Βαγγέλης κρατάει το 0 για τη Γιώμα Juniors. Μπροστά για τον Αντρέα. Θα κάνει μια πολύ ωραία τρίπλα. Σουτάρει με το δεξί. Ο τερματοφύλακας ήταν σωστή θέση και έκοψε. Κόξιμο. Πρέπει μπαλά στα πόδια του Σπύρου, έξω από την περιοχή αυτός. Προσπαθεί να γυρίσει, να βρει το χώρο για το σουτ. Θα το κάνει, Καριατλής με το πόδι. Θα σώσει άλλη μια φορά την ομάδα του. Κοντρόλαρε, στον Αντρέα. Ποιος κόβει προς τα μέσα. Κρατάει την μπάλα, κάνει και το σουτ. Πάρα πολύ δυνατό. Κώστας στη συνέχεια. Σπουδαία επέμβαση, διπλή από τον Βαγγέλη. Πρέπει ωραία το σώμα του, κρατάει και την μπάλα. Σπουδαριστεί με τον αντίπαλο, γύρισε απ' την άλλη. Έχει ακόμα την κατοχή, μια τρίπλα. Μπαλ θα μείνει στα πόδια του, θα κάνει και το σουτ, πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Μπαλ βγήκε λίγο έξω, θα ακουμπήσει και ο τερματοφύλακας. Εκτέλεση, το ακουνάκι δεν θα γίνει, τελικά ένα σουτ ο Καριατλής. Με δυσκολία θα διώξει την μπάλα. Εκτέλεση, το σουτ, η μπάλα στο αριστερό παραθυράκι και το 1-0 για τους Αγιανιώτες. Να στο από πολύ μακριά, Καριατλής έπεσε και μάζεψε. Σταθερός. Μπαλά δεν θα περάσει, έκοψε ο Αντρέας, ο οποίος έπαιξε και μπροστά. Ξαναπήρε. Άλλαξε πάρα πολύ ωραία παιχνίδι, ο Νίκος να κάνει καλό κοντρόλ. Πάτσε την μπάλα όμως, δεν θα βγει, την κράτησε μέσα στο γήπεδο. Ο τερματοφύλακας θα διώξει, την μπάλα θα σηκωθεί πάρα πολύ ψηλά. Μιχάλης καταφέρει και κρατάει την μπάλα στο γήπεδο, κάνει μια πάρα πολύ ωραία τρίπλα, σουτάρει και με τα αριστερό παρέμορφη ενέργεια. Μπάλα όμως πάνω από τα δοκάρια. Θα περάσει κιόλας, θα πάρει και την κόντρα. Κάθε τώρα όμως η μπάλα. Ευθερία στους Αγιανιώτες με τον Αντρέα να περνάει. Θα σπάσει το Μάτλεμο, ωραίο τσίπημα, πάρα πολύ ωραίο γκολ. Και το 2-0 για τους Αγιανιώτες. Έχουμε τη λήξη του πρώτου μέρους. Γιώμα Τζούνιος Αγιανιώτες 0-2. Τέλεση πήρε ο Αντρέας από την περιοχή. Μια προσπίση, πάει στο αριστερό, σπάει και την μπάλα. Μάτλεμο το σουτ. Βαγγέλης καλύψει ήδη τη γωνία του. Ωραία κίνηση το σουτ πάνω στα σώματα. Και ο Αντρέας τώρα με πάρα πολύ χώρο. Έχει το Θάνο μπροστά του. Θα πάρει την κόντρα, θα περάσει στην περιοχή. Πέρασε και τώρα το φύλακα. Θα σπάσει πίσω το κουνάκι. Το σουτ, ο Βαγγέλης θα κόψει. Πολύ ωραία ενέργεια. Δεν είχαμε στο γκολ. Σπίρος θα σουτάρει μπαλά πάνω στο τείχος. Καταλήξει τα πόδια του. Θα βγάλει μια σέντρα, θα βάζει το κεφάλι. Λίγο πάνω το δοκάρι μπάλα, σπουδαία ευκαιρία για την Γιώμα Juniors. Πέρασε, έσπασε την μπάλα ωραία. Κώστας δεν θα περάσει, έχουμε πέναλτι λοιπόν. Με πέναλτι, μάθει να παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Σουτάρει, στην αριστερή γωνία, θα νικήσει το Βαγγέλη, θα κάνει το 3-0. Έσπασε και όλο το συμπέχτη του, το σούτ Καριατλή, σωστή θέση, θα μαζέψει την μπάλα εύκολα. Στην άλλη μεριά Γιάννης, Αλέξης, μια κόντρα, ξανά η μπάλα στο παιδί του Γιάννη. Σαν τον Αντρέα και χειρία για την επίθεση, άμα παίξει μπροστά. Ο Νίκος τώρα, γύρισε όμορφα, έκανε το σουτ. Με τα πόδια θα διώξει ο τερματοφύλακας. Ο Τζούνιος, θα σπάσει την μπάλα ο Σπύρος, τα πλάγια ένα σουτ. Ο Καριατλής θα κόψει ξανά, μπάλα στα πόδια του Σπύρου, περάσει ανάμεσα από δύο. Κατάει και την μπάλα, θα χάσει τελικά. Είναι ροντέο τα τελευταία λεπτά του μάτς. Ένα σουτ, πολύ αστοχό όμως. Και έχουμε τη λήξη του παιχνιδιού. Οι Αγιανιώτες θα πάρουν τη νίκη με 3-0 εναντίον της Γιώμα Juniors.